Σχεδόν έρημη είναι τις ώρες αιχμής η αγορά της Επταλόφου. Πρόκειται για τα καταστήματα των Αμπελοκήπων, μια περιοχή που κάποτε ήταν το δυνατό χαρτί της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ακόμα έχω και εγώ, όπως όλος ο κόσμος, τις δύσκολες αυτές εποχές, για να συντηρηθούμε και για να επιβιώσουμε. Ο κόσμος στηρίζει όσο μπορεί. Φυσικά δεν υπάρχει βέβαια εκείνη η αγορά που υπήρχε κάποτε. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν θα πρέπει να το σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά οι ηθήνοντες. Κλείνουν μαγαζιά. Ο κόσμος είναι αναγκασμένος να φεύγει κάτω στην αγορά, στα πολυκαταστήματα. Δεν υπάρχει κόσμος, αγροστικό κοινό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτοί που είναι εδώ στην αγορά, στην τοπική, πολλοί φεύγουν σε άλλα μαγαζιά να βρουν κάτι πιο φθηνό, προσφορές. Όλοι ζητάνε προσφορές. Ο εμπορικός κόσμος εμφανίζεται απογοητευμένος. Οι επιχειρηματίες που μιλούν στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας περιγράφουν μια δυσάρεστη καθημερινότητα με υποχρεώσεις και υπέρογκους λογαριασμούς, αλλά και μηδενικά ταμεία. Η τοπική αγορά κάποτε ήταν η καλύτερη. Αυτές τις στιγμές, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τίνει να γίνει η χειρότερη. Γιατί ο κόσμος, ο ντόπιος από εδώ, ο Αμπελοκηπιώτης, έχει φύγει, έχει πάει Εύωσμο, Ρετζίκη, Ωραιόκαστρο και αυτά, επειδή ήταν η πρώτη σε ανοικοδόμηση περιοχή και έχουν μείνει τα παλιά τα σπίτια, τα οποία πουλήθηκαν κυρίως σε μετανάστες, και έχει πέσει και το αγοραστικό κοινό και η ποιότητα γενικώς. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα για όλους, έτσι, τους επαγγελματίες. Βιώνουμε ό,τι βιώνει ο καθημερινός επαγγελματίας. Δυσκολεύει, στενεύει πολύ ο κύκλος. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας. Θέλαμε περισσότερη βοήθεια από το Δήμο. Να προσπαθήσει δηλαδή να διαφημίσει περισσότερο την αγορά μας, να φροντίσει λίγο περισσότερο τους δρόμους και οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη προσέλευση των πελατών. Η εικόνα στην αγορά της Επταλόφου σήμερα είναι αποκαρδιωτική. Οι κεντρικοί δρόμοι έχουν αποκτήσει δεκάδες λουκέτα, αλλά και άδεια μαγαζιά.